Με φόντο την παράνομη στάθμευση, γυναίκα σε ένα πυρικό αμαξίδιο, στην προσπάθειά της να διασχίσει κάθετα τον δρόμο έξω από το καπετανάκιο, πέφτει στο οδόστρωμα και τραυματίζεται στο πόδι. Δείχνει την επικινδυνότητα τόσο στο καπετανάκιο αλλά και σε όλα τα σχολεία του Ηρακλείου, στην πρόσβαση, στη μετακίνηση των μαθητών αλλά και στην καθημερινή τους διαβίωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φαίνεται ότι πάγωσε στη θέα διερχόμενης κλούβας που φρέναρε, με συνέπεια να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο οδόστρωμα. Την ίδια ώρα, οδηγοί αγανακτούν για μια θέση στάθμευσης στο Ηράκλειο, καθώς οι ελεύθερες θέσεις είναι ελάχιστες. Έχουμε προβλήματα. Πάμε στο ιδιωτικό και εκεί γεμάτο. Απαράδεκτη κατάσταση. Κι εγώ στο λιμάνι ήμουνα τώρα και δεν μπορούσα. Έχω μια δουλειά εκεί και γυρίζω γύρω-γύρω. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Τις προάλλες είχε χειρουργηθεί η μητέρα μου. Γυρνούσαμε από το Βενιζέλιο, ένα ασθενοφόρο από εδώ πέρα να δείτε. Δεν μπορούσε να περάσει, ήμασταν πόση ώρα. Το μόνο που γίνεται ότι έρχονται κάθε μέρα και γράφουν όπως βλέπετε. Αυτό. Φως δεν βλέπω εγώ τίποτα. Αφού τα έχουν κλείσει όλα. Δεν βλέπω. Α, έχει επιδεινωθεί το πρόβλημα, λέτε. Βεβαίως, πολύ. Όχι λίγο, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αλλά εμείς εδώ τι φταίμε. Υπάρχει όμως ενδιαφέρον από τη Δημοτική Αρχή στο θέμα να το επιλύσει, να το απαλύνει. Δεν βλέπω, αγάπη μου, τίποτα. Βλέπεις εσύ και δεν το βλέπω εγώ. Ένφραγμα στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Απέραντο πάρκινγκ και στην πλατεία του Αγίου Μινά. Και οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου ζητούν να μπει ένα τέλος στην ανεξέλεγκτη κατάσταση. Προχώρησαν στη συλλογή υπογραφών και απέστειλαν επιστολή προς τη Λότζια, ζητώντας να βρεθεί οριστική λύση με τις θέσεις πάρκινγκ και τα οχήματά τους. Το πρωί έχουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν για τις εργασίες τους, οπότε δεν βρίσκουμε καθόλου πάρκινγκ. Το μεσημέρι έρχομαι αυτούς που να φάνε στο κέντρο της πόλης. Το απόγευμα αυτούς που θέλουν να διασκεδάσουν και όλο το βράδυ. Οπότε μέχρι τις 11 η ώρα δεν βρίσκουμε ποτέ πάρκινγκ να παρκάρουμε. Εκείνο λοιπόν το οποίο απαιτούμε είναι να έχουμε εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι μια προτεραιότητα όσον αφορά τη δυνατότητα να σταθμεύουμε τα οχήματά μας. Και αυτό ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει με κάποιες ρυθμίσεις και ξέρουμε ότι σε πάρα πολλές πόλεις οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν μια κάρτα. Εκατοντάδες θέσεις χάθηκαν από το κλείσιμο κοινόχρησων χώρων, ενώ άλλες 80 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης χάθηκαν λόγω των έργων ανάπλασης. Ο καθένας πρέπει να ξυπτάει από τα ξημερώματα για να βρει ένα πάρκινγκ έστω ελεύθερο κάπου μακριά από το σημείο της δουλειάς του. Μάχη για μια θέση στάθμευσης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Ενώ κόκκινο χτυπάει παράνομη στάθμευση στη Μινοταύρου. Όσο και τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο του Ηρακλείου, τα πράγματα είναι τραγικά. Μόνο 80 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης υπάρχουν στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα 45 στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και 35 στην Μποφόρ. Σύνολο δηλαδή 80. Όταν στα Χανιά οι θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης ανέρχονται σε 810, ενώ στο Ρέθυμνο σε 600. 80. Ναι. Αυτό πώς σχολιάζεται? Τραγικό. Είμαστε και διπλάσιοι σε πληθυσμό, είναι απαράδεκτο.